Αγνοώντας τις τουρκικές πολεμικές ιαχές, το γεωτρύπανο της Exxon Mobil Qatar Petroleum κατέπλευσε αθόρυβα χθες βράδυ στο στόχο Δελφίνη, στο οικόπεδο 10 στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα επόμενα 24 ώρα θα πραγματοποιηθούν οι προπαρασκευαστικές εργασίες σταθεροποίησης του γεωτρύπανου Stena Ice Max της Exxon Mobil και μεταξύ 15 με 17 Νοεμβρίου αναμένεται να αρχίσει η πρώτη γεώτρηση, όπως έχει προγραμματιστεί και η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου. Η δεύτερη θα αρχίσει σχεδόν αμέσως μετά και θα ολοκληρωθεί τέλος Ιανουαρίου. Το πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως έχει σχεδιαστεί, υλοποιείται, θα προχωρήσει, θα συνεχίσει να προχωρεί χωρίς τυμπανοκρουσίες. Με ναύτεξ, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει δεσμεύσει περιοχή που θα γίνουν οι γεωτρήσεις του Αμερικανικού Ενεργειακού Κολοσσού μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου, δημιουργώντας ζώνες ασφαλείας. Μετά την ενεργοποίηση της ζώνης των 500 μέτρων από αέρος και θαλάσσης από το σημείο της γεώτρησης, στην οποία απαγορεύεται η είσοδος για οποιονδήποτε λόγο, ενεργοποιήθηκε και η ζώνη ασφαλείας των 5 ναυτικών μιλίων. Από κοντά παρακολουθούν οι Τούρκοι τις διαδικασίες που συνεχίζουν να επιδίδονται στη ρητορή εκφοβισμού, ενώ στην περιοχή, αλλά σε διεθνή ύδατα, βρίσκεται και το Μπαρπαρός. Η Τουρκία για δικούς της λόγους επιδιώκει κάθε μέρα να φέρνει στην επιφάνεια με σκοπιμότητες το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το συμφέρον της Κύπρου επιβάλλει αυτοσυγκράτηση, ψυχραιμία. Με την άφιξη του Αμερικανικού γεωτρύπανου στην Κυπριακή ΑΟΣ, εγκαινιάζεται μια περίοδος κινητικότητας στα ενεργειακά, αφού τους επόμενους μήνες θα υπάρξουν και άλλες γεωτρήσεις από δύο εταιρείες, τη γαλλική Total και την ιταλική Eni. Το πρωί αρμόδιοι μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στην πλατφόρμα εξόρυξης της Exxon Mobil και αφού παρέμειναν εκεί 90 λεπτά επέστρεψαν στη Λάρνακα. Την ίδια ώρα οι Αμερικανοί φαίνεται πως θωρακίζουν τόσο πολιτικά όσο και στρατιωτικά τις γεωτρήσεις τους στο τεμάχιο 10, αφού μεταξύ άλλων εντός της εβδομάδος αναμένεται στη Λευκοσία και ο Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, Francis Fanon.